κήρυκον αείνεις και αποθείων αυτού φωτισμού πράττουμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές συγκατεναντίον δολούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημας πίσω Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσα την ευλογία σου άχραντε άλλοι εργαζόμενοι λατινά. Πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθινη, μήτρη του Θεού φυλάξον ημάς υπό την σκέπη σου, δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ και ετοιμάτε με την παρουσία σας στην απεψινή μας εκδήλωση για το καλωσόρισμα της Κάντια και επίσημα στην Κεφαλονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τώρα τον βουλευτή του νομού μας, τον Παναγή Καπάτο, για την τιμή που μας έκανε και είναι μαζί μας απόψε εδώ, τον Σωτήρη τον Κουρίτα, αλλά τον Περιφερειάρχη, την Ελένη την Παπαναστασάτου, την Αντιπεριφερειάρχη, τον Μιχαλά, τον Θεόφιλο, τον Δήμαρχο Αργοστολίου, τους αντιδημάρχους Μινέτο, Διονύσιο, Σαμούρη, Σπύρο και Γιάννη Τζοτσάτο. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Μιχάλη και του Χαράλα του Βελιβασάκη για την άψογη συνεργασία που έχουμε για 33 χρόνια και η οικογενειακή φιλία που έχουμε μαζί και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Κάντια στο κεντρικά στην Αθήνα για την άψογη συνεργασία που έχουμε, για την προσπάθεια που κάνουν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ σήμερα μπροστά σας, και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση τη δική μας που προσπαθούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να έχετε εσείς καλές υπηρεσίες, να προσπαθούμε για το καλύτερο για εσάς. Από εκεί και πέρα, θέλω τώρα να δώσω το λόγο στον Μιχάλη τον Βελιβασάκη να πει δύο κουβέντες. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Είναι πραγματικά τιμή μου και καμάρι μου που σαν δεύτερη γενιά επιχειρηματίας πλέον βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε σαν φίλος μου τον πατέρα μου και κατέληξε να είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες μας αυτή τη στιγμή. Και τι καλύτερο από το να έχουμε ένα κατάστημα το οποίο υπόσχεται έναν υπέροχο ύπνο και αυτό που πραγματικά υποσχόμαστε είναι και το σλόγγαν μας, το λέω στο Wake Up in the Mediterranean, και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο καταλληλότερο νησί αυτή τη στιγμή για να δώσουμε αυτή την υπόσχεση. Οπότε σας εύχομαι όνειρα γλυκά και υγεία πάνω απ' όλα. Θα πούμε στο βουλευτή να πει δύο βέντες αν θέλει, με χαιρετισμό. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Εύχομαι καταρχάς καλές δουλειές. Είστε γνωστοί επιχειρηματίες στην Κεφαλονιά, οπότε είναι σίγουρη επιτυχία. Εγώ να ευχηθώ καλούς ύπνους, επειδή οι Κεφαλονίτες είναι πολύ δραστήριοι όλη την ημέρα, το βράδυ χρειάζονται μια καλή ξεκούραση. Άρα νομίζω ότι έχετε το σωστό κατάστημα, έτσι ώστε να ξεκουράζετε και όχι μόνο. Και πάλι καλές δουλειές. Είναι τιμή που με καλέσατε. Αγαπητοί φίλοι, όταν ανοίγει μία επιχείρηση, όλη η τοπική κοινωνία είναι ευτυχισμένη. Γιατί συνεχίζει την πρόοδο. Συνεχίζει την πρόοδο μια οικογένεια όπως είναι του αγαπητού μας φίλου του Φωή. Και πιστεύω ότι θα έχει πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά, να είστε καλά, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε για καλά κέρδη. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ δεν θα μιλήσω για την εταιρεία, θα μιλήσω για τον Τάκη. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Τάκης εδώ έχει δείξει και το γνωρίζουμε όλοι το πόσο καλός και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Και στη Βίκη βέβαια, και στην οικογένειά του. Άρα, θεωρώ ότι θα είναι αμοιβαίο κέρδος και η εταιρεία, αλλά και ο Τάκης. Θα το ευχηθώ καλές δουλειές και θα έχει πάντα την αγάπη μας από όλους μας να στηρίξουμε και την εταιρεία που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και τον Τάκη. Σας ευχαριστώ πολύ σε όλους και θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι. Σε περιμένουμε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτό το νέο ξεκίνημα, στο νέο σας κατάστημα. Εύχομαι καλές δουλειές, επιτυχίες, πολλές πωλήσεις που είμαι σίγουρη ότι θα τις έχετε, γιατί ως γνωστό σας είσαστε πολύ καλοί επαγγελματίες και σας χαρακτηρίζει η συνέπεια και ο επαγγελματισμός. Καλές δουλειές και πάλι, υγεία και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας. Σπύρο, εδώ είσαι, αντιδήμαρχο, κύριε Σαμούλη. Εγώ άφησα πίσω τα οπαδικά μου αισθήματα. Έλα με τα κόκκινα. Γεια σου. Όχι, άλλα είναι. Γιατί αγαπώ την οικογένειά σου, που το ξέρεις αυτό. Σαν για το αγαπητού φίλου του συναδέλφου του Νίκου. Ξέρω πόσο καλός επαγγελματίας είσαι, που σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Ας κοιτάξουμε υγεία και επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Να είσαι καλά και στην οικογένειά σου και στην εταιρεία βέβαια που είναι. Τους κριτικούς, και τους κριτικούς. Να είστε καλά. Έλα, Γιάννη, αντιδήμαρχος, κύριο Τζορτζάνα. Καλησπέρα και από μένα. Καλές δουλειές, καλή επιτυχία, Θεία. Είναι σίγουρο ότι θα την έχεις, γιατί μου έχεις μοιάσει. Άρα δεν έχεις παντάκι. Να ευχηθούμε όλοι το καλύτερο. Να είσαι καλά. Είναι και ο Διονύσης ο Μινέτος εδώ πέρα. Αντιδήμαρχος. Γεια σου, Διονύση. Καλή επιτυχία εύχομαι στο καινούριο κατάστημα Τάκη μου και στην προσπάθειά σας. Άκουσα ότι είσαστε 30 χρόνια συνεργάτες. 33 με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εύχομαι να είσαστε για ακόμη 33 και περισσότερα. Ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Τώρα θα ανοίξει ο μπουφές, θα αρχίσει η μουσική και έχουμε ρακία από την Κρήτη, Άφθονο. Και εύχομαι όλοι να αγγλικά.